πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Προχωράμε τώρα στις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση, ο κύριος Σπύρος Μορελάτος από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, και ακολουθεί η κυρία Μαρία Ψαρά από τον τηλεοπτικό σταθμό Σταρ. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στα αποτελέσματα της έκθεσης Συνόδου Κορυφής ό,τι αφορά την ενέργεια. Επαναλάβατε την πρόταση που έχει καταθέσει η Αθήνα σε ό,τι αφορά την επιβολή πλαφών. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι και από το κείμενο συμπερασμάτων που διαβάζω πως δεν έχει επιτευχθεί η πρόοδος που πιθανώς να επιθυμούσαμε στην κατεύθυνση αυτή. Και εσείς έχετε πει πολλές φορές πως είναι επίγουσας ανάγκης μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση για να αποτινάξει ένα κόστος και να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ρωτώ λοιπόν εάν η πρόταση αυτή αισθάνεστε πως πηγαίνει στις καλέντες ή αν αισθάνεστε πως μπορεί να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μιας επόμενης συνόδου κορυφής του Ιουνίου. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα πλέον στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα πολύ μεγάλο ζήτημα με την τιμή της βενζίνης. Σκέφτεται η κυβέρνηση να παρέμβει σε αυτό και πότε? Ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχα την ευκαιρία να απαντήσω σε ερωτήσεις σας, το ζήτημα της παρέμβασης στην χοντρική αγορά του φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Πάρα πολύ τεχνικό ζήτημα. Εξίσου σύνθετο είναι και το ζήτημα της αποσύνδεσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι υψηλότερες οριακές τιμές. Κατά συνέπεια, συμπαρασύρουν όλο το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο μια ελληνική ιδιαιτερότητα αυτή. Αισθάνομαι ότι υπάρχει πια μια μεγαλύτερη δυναμική και μια μεγαλύτερη κατανόηση του προβλήματος. Στην αρχή ήμασταν αρκετά μόνοι μας όταν θίγαμε το ζήτημα αυτό. Τώρα βλέπω αρκετούς συναδέλφους να συντάσσονται με την θέση μας και να ασκούν πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει συντομότερα παρά αργότερα σε παρεμβάσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν πολύ απλά να μην πληρώνουμε αδικαιολόγητα ακριβά το φυσικό αέριο σε σχέση με την τιμή που το πληρώνουν άλλες χώρες του κόσμου. Αν δείτε, παραδείγματος χάρη, πάρτε το γρουπημένο φυσικό αέριο, πόσο το πληρώνει η Ιαπωνία σε σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη, επειδή είναι συνδεδεμένο το αέριο στη σπότ αγορά με τον δίκτυο TTF, πληρώνει πολύ πιο ακριβά το ίδιο φυσικό αέριο σε σχέση με άλλες χώρες. Άρα εκεί η παρέμβαση είναι απαραίτητη. Τονίζω όμως, αυτό το οποίο ενδιαφέρει το ελληνικό νοικοκυριό είναι η άμεση ανακούφιση. Και αυτή την ανακούφιση θα τη δει, ήδη αρχίζει και τη βλέπει. Ήδη οι λογαριασμοί οι οποίοι έρχονται, ειδικά οι λογαριασμοί στις επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται και σε μηνιαία βάση, είναι αισθητά μειωμένοι. Οι επιστροφές ήδη αρχίζουν και εμφανίζονται. Και τα νοικοκυριά θα έχουν την δυνατότητα, όπως έχουμε πει, έως το ποσό των 600 ευρώ να αποζημιωθούν για τους υπερβολικά υψηλούς λογαριασμούς που πλήρωσαν. Αυτό τελικά ενδιαφέρει το νοικοκυριό, αυτό ενδιαφέρει την επιχείρηση. Τα υπόλοιπα είναι ζητήματα τα οποία θα πάρουν τον χρόνο τους προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Η ανακούφιση όμως την οποία θα αισθανθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι άμεση και είναι αποτέλεσμα του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης, όπως αυτό έχει ανακοινωθεί και όπως αυτό θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Το πρόβλημα με τις τιμές βενζίνης είναι πράγματι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πανευρωπαϊκό, απασχολεί όλες τις χώρες. Όλες οι χώρες έχουν διαφορετικές τιμές επειδή έχουν και διαφορετική φορολόγηση στα προϊόντα βενζίνης. Γνωρίζετε ότι έχει ήδη η κυβέρνηση κάνει μια πρώτη μικρή παρέμβαση μέσω του Fuel Pass, η οποία μάλιστα έτυχε σημαντικής αποδοχής από τους πολίτες. Σχεδόν 80% των δικαιούχων εισέπραξαν τα σχετικά ποσά. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σας ανακοινώσω κάτι περισσότερο. Παρακολουθούμε πάντως το ζήτημα και θα ανακοινώσουμε, εφόσον υπάρχει δυνατότητα δημοσιονομική, τις επόμενες αποφάσεις μας στο ζήτημα της βενζίνης όταν και εφόσον είμαστε έτοιμοι. Η σειρά μου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση για τη συνάντησή σας, την πρώτη συνάντησή σας με τον καγκελάριο Σόλτς. Ξέρουμε ότι δείξατε χάρτες, το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε ποια ακριβώς ήταν η αντίδραση του Γερμανού καγκελάριου όταν κατάλαβε το σύνολο των τουρκικών παράνομων διεκδικήσεων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αποκομίσατε την αίσθηση ότι ο καγκελάριος αναγνώρισε ότι η Τουρκία είναι εκείνη που απειλεί και ότι η Ελλάδα είναι αμυνόμενη? Και εν τέλει έδωσε κάποια εξήγηση πιστική
για την λογική των ίσων αποστάσεων που φαίνεται να υιοθετεί η Γερμανία πρόσφατα. Εδώ ξεκαθάρισα και στον καγκελάριο, με τον οποίο είχα μια πολύ φιλική κουβέντα. Ήταν η πρώτη οργανωμένη συζήτηση, άρα τα έχουμε πει πολλές φορές στις παρυφές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι δεν νοείται πολιτική ίσων αποστάσεων στα ζητήματα αυτά. Από ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε ένα άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απειλείται ευθέως από ένα γείτονα, το οποίο μάλιστα έχει και το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, μερικές φορές αυτές οι ανακοινώσεις σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών έχουν μερικές φορές και έναν διαδικαστικό χαρακτήρα. Νομίζω όμως ότι ο καγκελάριος αντελήφθη πλήρως την έκταση του προβλήματος και βέβαια ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας στον οποίο αναφερθήκατε είναι το επίσημο δόγμα της ελληνικής της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και η τουρκική ηγεσία δεν έχει καμία δυσκολία να τον προβάλλει ως μια προβολή θαλάσσιας ισχύος, η οποία όμως παραβιάζει κατάφορα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, η καλύτερη απόδειξη απέναντι και στους πιο δύσπιστους όταν λέμε ότι ουσιαστικά η Τουρκία είναι αυτή που μας απειλεί και προφανώς δεν απειλούμε εμείς την Τουρκία. Επόμενη ερώτηση, ο κύριος Νίκος Αρμένης από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα και ακολουθεί η κυρία Ναντίν Χαρδαλιά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω λίγο στη συνάντησή σας με τον κύριο Σόλτς. Την ώρα που εσείς του δείχνατε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, ο κύριος Τσαβούσογλου έδειχνε κάτι άλλους χάρτες που και μας απειλούσε ότι θα αμφισβητήσει, θα θέσει θέμα για την κυριαρχία μας στα ελληνικά νησιά. Ήθελα να ξέρω ποια ήταν η αντίδρασή του και αν έγινε και κουβέντα για την χθεσινή δήλωση της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου της καγκελαρίας, η οποία κάλεσε εσάς και τον Τούρκο Πρόεδρο να τα βρείτε. Σας απάντησα, ήδη απάντησα στο πρώτο, στο δεύτερο ερώτημά σας. Από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω πολλά για το ζήτημα αυτό. Θα πω μόνο ότι η Ελλάδα αποκρούει και τα πιο παράλογα επιχειρήματα με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και απαντώντας πάντα στις αρχές μας, στις αξίες μας και στον απαρέκλητο σεβασμό μας στο διεθνές δίκαιο. Αυτό κάναμε εξάλλου και με την επιστολή την οποία στείλαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου αποδομούμε με ψυχρό τρόπο, χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις, τα εντός εισαγωγικών επιχειρήματα της Τουρκίας. Αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Εμείς δεν πρόκειται να είμαστε ποτέ αυτοί οι οποίοι θα καταφύγουμε στην όξυνση, στις προσβολές, στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει σε μένα, δεν ταιριάζει στη χώρα, δεν ταιριάζει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε την αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την πεποίθηση ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, απορρέει από τους ισχυρούς συμμάχους τους οποίους έχουμε και απορρέει βέβαια και από την ισχυρή και ολοένα και πιο ενισχυμένη αποτρεπτική μας δυνατότητα να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτό και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εμπλακώ. Θα μου ήταν πολύ εύκολο, δεν θα το κάνω, να εμπλακώ σε ένα παιχνίδι, σε ένα πινκ-πονγκ προσωπικών χαρακτηρισμών με τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν μπορώ να το ακολουθήσω σε αυτήν την πορεία την οποία έχει επιλέξει. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση μετά της Τουρκίας. Απλώς είμαστε αναγκασμένοι, καταλαβαίνετε, να το κάνουμε, διότι είχαμε ουσιαστικά ένα ακόμη κρεσέντο προκλητικότητας από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τσαβούσογλου, όπου ουσιαστικά αμφισβήτησε εκ νέου την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, υποστηρίζοντας πως αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν τα ελληνικά νησιά, θα ανοίξουν συζήτηση για την κυριαρχία τους. Κατ' ουσίαν, μια ακόμη ψηφίδα στην επιθετικότητα της Άγκυρας εναντίον της χώρας μας. Τι απαντάτε στο συγκεκριμένο ζήτημα και πώς ερμηνεύετε αυτή την κλιμάκωση εναντίον της χώρας μας το τελευταίο διάστημα, που την αποδίδετε? Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω ψυχανάλυση, εσωτερική ερμηνεία των πιθανών αδιεξόδων
στα οποία έχει περιέλθει η τουρκική ηγεσία. Θα σας πω και πάλι ότι τα επιχειρήματα, εντός εισαγωγικών επιχειρήματα της Τουρκίας, αποδομούνται με επαρκέστατο τρόπο μέσω της επιστολής την οποία στείλαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί και πέρα είναι μια συζήτηση στην οποία εμείς δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να εισέλθουμε. Όπως σας είπα, δεν πρόκειται να μπούμε σε κανένας είδους λεκτική αντιπαράθεση με την Τουρκία. Θεωρώ δυσάρεστο το γεγονός ότι η Τουρκία για ακόμα μια φορά χάνει μια ευκαιρία. Χάνει μια ευκαιρία να βελτιώσει ουσιαστικά τις σχέσεις της με την Ελλάδα. Αυτά τα οποία συνέβησαν τον τελευταίο μήνα, ξεκινώντας με το μπαράζ των υπερπτήσεων που είχαμε πάνω από νησιά του Αιγαίου, ήταν παντελώς απρόκλητα και παντελώς αδικαιολόγητα. Και αν η Τουρκία μπορεί να ενοχλήθηκε από την επίσκεψή μου στις ΗΠΑ, από την ομιλία την οποία έκανα στο Κογκρέσο, αυτό είναι δικό της ζήτημα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η Ελλάδα έχει συμμάχους. Ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έχει μια στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και προφανώς έχει κάθε δικαίωμα και υποχρέωση, θα έλεγα, να αξιοποιεί τις συμμαχίες της προς όφελος της υπεράσπισης των δικών της εθνικών συμφερόντων. Αυτό έκανε, κάνει και αυτό θα εξακολουθεί να κάνει και στο μέλλον. Επόμενη ερώτηση, κυρία Γεωργία Σκιτζή από την ΕΡΤ και ακολουθεί η κυρία Σοφία Φασουλάκη από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, το τελευταίο διάστημα έχει φουντώσει η εκλογολογία, έχετε σε δηλώσεις σας κλείσει τα όποια σενάρια για τις εκλογές. Ωστόσο, εγώ επανέρχομαι γιατί σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε ότι θα πάτε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, μάλιστα λέγοντας ότι θα το κάνετε για να προλάβετε, όπως αναφέρει ο ίδιος, την απόλυτη κατάρρευση από την ακρίβεια. Και ήθελα να σας ρωτήσω τι απαντάτε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε πόσες από τις προβλέψεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, όπως έχω δεσμευθεί πολλές φορές. Από και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι η χώρα σήμερα χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ ένα ήρεμο πολιτικό κλίμα, έναν πολιτισμένο διάλογο, μια αντιπαράθεση αρχών, αξιών, θέσεων, λιγότερη πόλωση, λιγότερες φωνές, λιγότερη έτσι προκλητική ρητορική, η οποία παραπέμπει σε άλλες εποχές, τις οποίες έχουμε αφήσει, ευτυχώς θα έλεγα για την Ελλάδα, οριστικά πίσω μας. Η αντιπολίτευση και ο αρχηγός της επιλέγουν τη δικιά τους, κατά την άποψή μου, εξαιρετικά μοναχική διαδρομή. Θα κριθεί και αυτή όταν με το καλό γίνουν οι εθνικές εκλογές. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ. Πριν από λίγο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να προχωρήσει ένα έκτο πακέτο ακυρώσεων συμπεριλαμβανομένου και του εμπάργου του ρωσικού πετρελαίου. Στο εμπάργο του ρωσικού πετρελαίου. Αυτό μπορεί να φουντώσει και ήδη γράφεται ότι οι τιμές στο βαρέλι του πετρελαίου ακριβαίνει. Είναι πολύ πιθανό να δούμε νέες αυξήσεις και στη χώρα μας και στη βενζίνη. Έρχομαι στην ερώτηση που έκανε ο κ. Μουρελάτος πριν, επανέρχομαι στο θέμα της τιμής της βενζίνης. Αν δείτε ότι ξεφεύγει το πράγμα, θα παρέμβετε όπως έγινε προσπάθεια να παρέμβει η κυβέρνηση και στο θέμα της των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας? Καταρχάς, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι το εμπάργκο το οποίο επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία νομοτελειακά οδηγεί σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει υποχρέωση η Ευρώπη να κάνει είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα οικονομικά μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της προκειμένου να στερήσει από τη Ρωσία πολύτιμους για αυτήν πόρους για να σταματήσει επιτέλους αυτή η βάρβαρη εισβολή στην Ουκρανία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάθε πακέτο κυρώσεων έχει κόστος. Έχει κόστος και για αυτούς που τις αποφασίζουν. Αλλά έχει μικρότερο κόστος για μας από ότι έχει εν προκειμένου για τη Ρωσία.
Και αυτή ήταν πάντα η λογική των κυρώσεων, να μην επιβάλλουμε κυρώσεις που θα έχουν μεγαλύτερο κόστος τελικά για μας από ότι για την Ρωσία. Και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχουμε βρει αυτή την ισορροπία. Τώρα για τα υπόλοιπα θα σας παραπέμψω στην απάντηση την οποία έδωσα στον κύριο Μουρελάτο. Παρακαλώ, αφού πήρατε το λόγο. Κυρία Τσικρίκα, από τον Αλφα, τελευταία ερώτηση, ναι. Όμως πρέπει να φύγουμε. Κύριε Πρόεδρε, το εμπάργκο που επιβλήθηκε, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στη δική μας ναυτιλία? Γιατί είμαστε μια χώρα σε αυτό το τομέα που είμαστε πολύ έτσι, μια χώρα της ναυτιλίας. Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε, των πραγμάτων θα μεταφέρεται λιγότερο πετρέλαιο από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Δεν υπάρχουν όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, κυρώσεις που να αφορούν την ελληνική ναυτιλία σχετικά με τη μεταφορά πετρελαίου από τη Ρωσία προς τρίτες χώρες. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι υπεύθυνος και ίσως και συνομιλώντας και με την συνείδησή του, εάν θέλει αυτή τη στιγμή να εμπλέκεται σε τέτοιου είδους μεταφορές προϊόντων από τη Ρωσία. Το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει καμία οριζόντια απαγόρευση. Και εκ των πραγμάτων δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια ουσιαστική συνέπεια για την ελληνική ναυτιλία. Εδώ ολοκληρώνεται η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού με την ολοκλήρωση της Σύνοδου Κορυφής που αποφάσισε το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός απάντησε και για την συνάντηση που είχε με τον Γερμανό Καγκελάριο. Είπε ότι του μετέφερε πως δεν νοείται τακτική ίσων αποστάσεων μεταξύ των δύο χωρών. Όλες οι εξελίξεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη στις 8 παρά 10. Γεια σας.